σχολή λαού και κατά την τρέχουσα περίοδο των εργασιών της έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί στο βήμα αυτό τον εκλεκτό συμπολίτη μας, διακεκριμένο επιστήμονα και πνευματικό άνθρωπο, τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, γνωστόν ιδιαίτερα για την ευγένειά του, την εντιμότητα, τη συνετή και ήπια παρουσία του, για το ελληνοορθόδοξο φρόνημά του και για το πλούσιο και αξιόλογο συγγραφικό έργο του. Ο κύριος Τσιγκρής είναι δικηγόρος στον Άριο Πάγο και διδάσκει εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σπούδασε νομικά και κοινωνιολογία, έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην εγκληματολογία και είναι συγγραφέας 12 βιβλίων και πολλών νομικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη, εκπρόσωπος της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης της Παραβατικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη μόνιμη Αντιπροσωπεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του, για τη σημερινή ομιλία του και παρακαλείται να έλθει στο βήμα και να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά από την καρδιά μου, γιατί με συγκινείτε όλος ιδιαιτέρως με την πολυπληθήσεις παρουσία. Σε μια μέρα δύσκολη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Πάτρα, γεμίσατε μια, θα έλεγα, από τις μεγαλύτερες αίθουσες. Και αυτό είναι προσωπική μου, θα έλεγα, τιμή. Με τιμάτε με την παρουσία σας. Και βάζετε και τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τη Διακίδιο Σχολή Λαού Πατρών, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρωτίστως τον κύριο Γιάννη Αθανασόπουλο για την εξαιρετική τιμή που με περιποιεί κάθε χρόνο να με καλεί εδώ και 10 χρόνια να είμαι τακτικός ομιλητής στις εργασίες κάθε χρόνο αυτής της σχολής. Αυτού του ιστορικότατου για την Πάτρα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα πνευματικού ιδρύματος. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και το τηλεοπτικό σταθμό της Εκκλησίας των Πατρών που με τη σημερινή κάλυψη θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτή η φωνή να μεταφερθεί σε περισσότερα σπίτια. Να ακούσουν αυτά τα καλά ή άσχημα που θα πούμε σήμερα περισσότεροι από τους συμπολίτες μας. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της σημερινής μας συνάντησης είναι η βία. Είναι η παθολογία στην οικογένεια, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Είναι η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των σύγχρονων ασύμετρων απειλών που απειλούν κάθε μέρα την καθημερινότητά μας, που κάνουν την κοινωνία πολύ πιο βίαιη, πιο μεγαλύτερης έντασης και βρασμού τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Εμείς στην επιστήμη μας, στην εγκληματολογία, προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι οι λόγοι που ανεβάζουν αυτό τη θέρμανση στο κοινωνικό σώμα. Που ανεβάζουν τις εντάσεις, τη βία, την ένταση, την επιθετικότητα, το έγκλημα. Όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι είναι παρόντα στη σύγχρονη Ελλάδα. Στην Ελλάδα της κρίσης, η οποία ουσιαστικά εδώ και 10 χρόνια διαπερνά κάθετα και οριζόντια το σύνολο
της κοινωνικής πραγματικότητας. Δημογραφικά, οικονομικά, αξιακά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, ανθρωπιστικά. Έχει διαβρώσει κάθε έννοια κοινωνικού ιστού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχει δημιουργήσει νεόπτωχους και τεράστια ποσοστά συμπολιτών μας, οι οποίοι διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχει δημιουργήσει χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Έχει αλλάξει την πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας με τεράστια ποσοστό προσφύγων, νομίμων αλλά κυρίως παράνομων μεταναστών, εξαθλειωμένων συνανθρώπων μας οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια καλύτερη τύχη και δυστυχώς όμως δεν τη βρίσκουν ούτε εδώ. Πρώτα και κύρια, το πρόβλημα δεν είναι, κατά την άποψή μου, όπως έχω δηλώσει επανειλημμένως, δεν είναι οικονομικό. Είναι πρώτα και κύρια ανθρωπιστικό. Θα σας έλεγα ότι είναι βαθύτατα αξιακό. Είναι ιδιαιτέρως θεσμικό. Η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, έχω την αίσθηση, έχασε τον προσανατολισμό της. Έχασε την πηξίδα της, δεν γνωρίζει πού πάει, πού κατευθύνεται, για ποιο λόγο, με ποιους συμμάχους και για ποιο λόγο. Ένας λαός που δεν ξέρει τι πιστεύει, είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Ένας λαός που αγνοεί την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να ξανακάνει τα ίδια λάθη. Και βεβαίως η νέα γενιά, η οποία δεν μαθαίνει ορθά την πορεία της πατρίδας, του έθνους και των αξιών του τόπου μας, είναι καταδικασμένη να βρίσκεται στο έλεος αυτών των ασύμμετρων απειλών. Δεν υπάρχει πιο σαφής απεικόνιση των δικτών της κοινωνικής παθογένειας από τους δείκτες της εγκληματικότητας. Εμείς οι εγκληματολόγοι βλέπουμε με τον καλύτερο, θα σας έλεγα τον πιο εύγλωτο τρόπο, στους δείκτες της ποιότητας και της ποσότητας του εγκλήματος, το τι προβλήματα διακυβεύονται στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δούμε τους δείκτες της ανεργίας, δεν χρειάζεται να δούμε το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, δεν χρειάζεται να δούμε τις ανισότητες, δεν χρειάζεται να δούμε τους ανθρώπους μας που ζουν στο περιθώριο, αρκεί να δούμε την ποιότητα και την ποσότητα του εγκλήματος. Και βέβαια την ποσότητα του εγκλήματος είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι. Γιατί είναι δείκτες, είναι στατιστικές, είναι νούμερα. Αυξάνεται, μειώνεται. Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο μέγεθος. Η ποιότητα του εγκλήματος. Και η ποιότητα του εγκλήματος είναι κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερα γυμνασμένο μάτι για να μπορέσεις να αντιληφθείς πόσο τοξικό είναι το ζήτημα στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Γιατί η Ελλάδα άλλαξε κατηγορία αναφορικά με την εγκληματικότητα. Γιατί η χώρα μας αρχίζει να κατατάσσεται στα κράτη με την ανησυχητική, ραγδαία ετήσια αύξηση των δικτών της βίας και του εγκλήματος. Η ποιότητα του εγκλήματος είναι το μέγεθος της απαξίας της πράξης. Κάποτε, αν κάποιος έμπαινε σε ένα ψιλικατζίδικο ή σε ένα βενζινάδικο και σκότωνε κάποιον υπάλληλο ή τον ιδιοκτήτη για να το πάρει 50 ευρώ, το 60 και το 70 θα ήταν πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Σήμερα δεν αποτελεί πλέον καν είδηση. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά κάθε χρόνο. Μη σας πω κάθε μήνα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω κάθε εβδομάδα. Ενδεχομένως να έχουμε μερικές περιόδους ένα την ημέρα. Έπαψε να είναι είδηση. Ποτέ δεν αποτελεί κάτι είδηση αν είναι καθημερινότητα. Και δυστυχώς το έγκλημα έγινε καθημερινότητα. Η βία έγινε ενδημική. Η παραβατικότητα, και όταν λέω παραβατικότητα μιλάω για τη νέα γενιά, για ανθρώπους νεότερους, έφηβους, ακόμα και παιδιά, έγινε
επιδημική, δύσκολα ελεγχόμενη. Η βία και το έγκλημα δυστυχώς έχει διαβρώσει ακόμα και τα πιο ευαίσθητα κύτταρα της ελληνικής κοινωνίας. Έχει διαπεράσει τα μεγάλα κοινωνικά πλέον μορφώματα, σώματα και έχει περάσει ακόμα και στα πιο ευαίσθητα κύτταρα. Αν ρωτήσουμε ένα γιατρό ή ένα βιολόγο θα μας πει ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για την νόσο στον άνθρωπο από το να νοσήσει το κύτταρο. Αν κάνω κάποιο λάθος, οι γιατρίες με διορθώσουν. Αλλά σίγουρα οι αρρώστιες των κυττάρων είναι μη ιάσιμες. Οι καρκινογενέσεις μπορεί να γίνουν μεταστατικές. Δύσκολα αντιμετωπίζονται. Τις περισσότερες φορές δεν θεραπεύονται. Γιατί νοσεί το μικρότερο κομμάτι του οργανισμού. Το μικρότερο κομμάτι ενός κοινωνικού οργανισμού τώρα, ποιο είναι? Η οικογένεια. Όταν η βία και η παραβατικότητα, όταν η παθολογία και η παθογένεια διαπερνά τα οικογενειακά τείχη, τότε το κουδούνι πλέον και να χτυπήσει είναι αργά. Δεν θέλω να γίνω μάντης ούτε προφήτης κακών, αλλά δυστυχώς τα τελευταία στοιχεία των τελευταίων ετών για τη χώρα μας δείχνουν ότι η ελληνική οικογένεια δυστυχώς νοσεί. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μία στις τρεις ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιο είδος βίας και παθολογίας στους κόλπους της. Η οποία αρχίζει από μία λεκτική ψυχολογική βία και μπορεί να καταλήγει σε ακραίες μορφές κακοποίησης και παραβατικότητας. Υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, κυρίως γυναίκες, ανυπεράσπιστα παιδιά, ανήμποροι ηλικιωμένοι, υπερήλικες, οι οποίοι βιώνουν την οικογενειακή τους ζωή σαν ένα απίστευτο καθημερινό μαρτύριο. Την καθημερινότητά τους σαν μια δυσβάσταχτη πραγματικότητα. Κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια. Δεν μπορούν να αισθανθούν ελεύθεροι ούτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αυτό είναι κάτι ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Και θα σας πω το λόγο και θα το βρείτε πάρα πολύ λογικό. Μέσα σε μια οικογένεια, έχω πει πάλι ότι η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο αντιδραστήριο παραγωγής ανθρωπίνων προσωπικότητων. Μια μάνα και ένας πατέρας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα αν μεγαλώσουν σωστά το παιδί τους. Το παιδί μέσα στο πρώτο έτος της ηλικίας του μαθαίνει μία ξένη γλώσσα. Δηλαδή στην Κίνα τα παιδιά ενός έτους καταλαβαίνουν κινέζικα. Εγώ πιστεύω ότι εμείς στην ηλικία που είμαστε, αν πάμε στην Κίνα σε ένα χρόνο, δεν θα καταλαβαίνουμε τόσο καλά όσο ένα παιδί κινέζικα. Ένα παιδί στη μικρή ηλικία ρουφά τα πάντα σαν σφουγγάρι. Λαμβάνει όλα τα ερεθίσματα. Αισθάνεται 100 φορές περισσότερο από τους ενήλικους, σύμφωνα με όλες τις μελέτες της ψυχολογίας. Καταλαβαίνει τα πάντα. Μπορεί να εξηγήσει πολύ λίγα. Μπορεί να μιλήσει πολύ λιγότερο. Αλλά αισθάνεται τα πάντα. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα κακοποιητικό, παθολογικό, παθογενές οικογενειακό περιβάλλον, τι θα μάθει? Αυτό που ουσιαστικά μεταφέρεται σαν πραγματικότητα. Και αυτό το παιδί όταν θα μεγαλώσει τα παιδιά του με τον τρόπο που μεγάλωσε και τον ίδιο ο πατέρας του. Γιατί αυτό έμαθε, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Συνεπώς, θα σας πω ένα παράδειγμα, το χρησιμοποιώ συνήθως. Όταν το πρώτο άκουσα, μου φάνηκε ιδιαιτέρως παράδοξο και έχω την αίσθηση ότι δεν ισχύει κιόλας. Το ψάξα λίγο παραπάνω και είναι μια αλήθεια. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Στην Ολλανδία που έχουν βιομηχανική πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή ο αγροτικός τομέας είναι σε επίπεδο βιομηχανίας πλέον, βάζουν κλασική μουσική στους χώρους εκτροφής των αγελάδων
και οι αγελάδες έχει παρατηρηθεί ότι παράγουν 30% περισσότερο γάλα. Αλλάζουν μόνο αυτή τη μεταβλητή. Όλα τα άλλα είναι ίδια, αλλά το άκουσμα μιας γαλήνιας και καλής μουσικής τις κάνει να παράγουν 30% περισσότερο γάλα. Πρόσφατα, λέει, εντυπωσιακότατο έβριμα, το εφαρμόζουν πού? Ακόμα και στην καλλιέργεια της τουλίπας. Η τουλίπα, ξέρετε, είναι, αυξάνει η τιμή της όσο πιο έντονο είναι το χρώμα της. Πρόσφατα το έμαθα. Και κάνει ακόμα κάνει πολύ πιο έντονο το κίτρινο, το κόκκινο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα τουλίπας, αν μέσα στα θερμοκήπια υπάρχουν ηχεία που παίζει 24 ώρες, 24 ώρες κλασική μουσική. Δηλαδή ακόμα και τα φυτά μπορεί να ακούν. Ποιος αμφισβητεί λοιπόν ότι ένα παιδί, ένα μωρό που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που έχει φασαρία, γκρίνια, κακοποίηση, παθογένεια, αυτό το παιδί δεν θα επηρεαστεί από αυτό το παθογενές οικογενειακό περιβάλλον? Πιστεύω κανένας. Όλοι θα συμφωνήσουμε λοιπόν, όπως συμφωνεί και η επιστήμη απόλυτα, ότι η οικογένεια είναι ο πρώτος και κύριος παράγοντας για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μια σωστή ενηλικίωση, μια σωστή κοινωνική κινητικότητα και θα έλεγε κάποιος να μην βάλλονται από κανέναν εξωγενή παράγοντα. Είναι το καλύτερο, θα σας έλεγα, φίλτρο απέναντι στη βία, την παραβατικότητα και το έγκλημα. Δυστυχώς όμως όταν νοσεί η οικογένεια, προφανώς εμείς τι περιμένουμε? Μια τεράστια έξαρση της βίας και της παραβατικότητας τα επόμενα χρόνια. Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία αύριο θα τα φιλοξενήσουμε στα αστυνομικά τμήματα, στις αίθουσες των δικαστηρίων και εν τέλει στα σοφρονιστικά καταστήματα. Περί αυτού πρόκειται. Όταν ουσιαστικά πάει προς τα κάτω ο δείκτης της οικογενειακής συνοχής, αυξάνεται ραγδαία, πάει προς τα πάνω ο δείκτης της νεανικής παραβατικότητας. Έτσι λοιπόν εξηγείται ακριβώς γιατί η βία της νέας γενιάς πλέον είναι διάχυτη και παντού. Στα γήπεδα, στις κοινωνικές συναρθρήσεις, στους δρόμους, στις τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες κάθε μέρα γεννιέται και μια καινούρια, που στρατολογούν νέους ανθρώπους, ακόμα και ανήλικους. Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν τα παιδιά να βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία βίας και παραβατικότητας? Η επιστήμη εδώ και 100 χρόνια μόνιμα, πάγια, κουραστικά, θα σας έλεγα σχεδόν μονότονα, επαναλαμβάνει ένα συμπέρασμα. Όπου και αν γίνονται έρευνες, στη Δύση ή στην Ανατολή, στο Βορρά ή στο Νότο, στους Λευκούς ή στους Έγχρωμους, στους Χριστιανούς ή στους Μουσουλμάνους, όταν νοσεί η οικογένεια, αυξάνει η βία και η παραβατικότητα της νέας γενιάς. Και υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι παράγοντες. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι τα παιδιά τα οποία εντάσσονται σε παραβατικές ομάδες είναι παιδιά τα οποία ουσιαστικά τι συμβαίνει με αυτά? Έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Και τώρα είμαι βέβαιος ότι θα αντιδράσετε πολλοί από εσάς. Δεν είναι απαραίτητη η φτώχεια. Πρώτα απ' όλα να ορίσουμε την φτώχεια. Όταν μιλάμε για φτώχεια, δεν λέμε να μην έχεις να τρως κρέας κάθε μέρα ή να μην έχεις να αλλάζεις 15 ζευγάρια παπούτσια και 20 κουστούμια, να πηγαίνεις διακοπές στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Φτώχεια λέμε να μην έχεις ένα πιάτο φαΐ την ημέρα. Ποιος θα διαφωνήσει? Φτώχεια είναι να μην έχεις σπίτι να μείνεις. Φτώχεια είναι να μην έχεις ουσιαστικά θέρμανση ενώ έξω έχει μείον. Να μην έχεις τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση. Αυτό το ονομάζει η πολύ ωραία γλώσσα μας ένδυα. Είναι δηλαδή ακραία φτώχεια. Η ακραία φτώχεια είναι τοξική. Και όποιος διαφωνήσει
είναι απόλυτα, θα σας έλεγα, λέει ψέματα, απλά. Δεν θα έλεγα είναι ψεύτης, απλώς λέει ψέματα. Αυτός ο παράγοντας όμως δεν έχει τον ίδιο τοξικό χαρακτήρα σε όλους. Ξέρετε, το υδροχλωρικό οξύ είναι τοξικότατο. Αν ρίξουμε μία σταγόνα υδροχλωρικού οξέως τώρα επάνω σε αυτό το σκληρό ξύλο της έδρας, θα το διαπεράσει σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέχρι κάτω. Αν φτάσει στο πάτωμα, θα τρυπήσει και το πάτωμα. Έχει τέτοια τοξικότητα. Και όμως όλα τα μέταλλα δεν έχουν την ίδια οξείδωση απέναντι σε αυτό το υγρό. Έχει άλλη οξείδωση ο σίδηρος, άλλη οξείδωση ο χρυσός. Ο χρυσός δεν παθαίνει τίποτα. Σε υδροχλωρικό οξύ ένα εκατομμύριο χρόνια να το βάλεις δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Και άλλη οξείδωση ο ντενεκές. Και μάλιστα ο ξεγάνωτος που λέμε, ο οποίος είναι ο μη λουστραρισμένος, ο οποίος αν του βάλεις, όχι υδροχλωρικό οξύ, αν του βάλεις λίγο νερό και τον αφήσεις μια μέρα στον ήλιο, σκούριασε. Όλα λοιπόν τα μέταλλα δεν είναι της ίδιας ανθεκτικότητας στην οξείδωση. Κάτι περίπου ίδιο, μην παραξηγηθώ, συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Δεν είμαστε όλοι ατόφια χρυσάφια. Είναι ελάχιστοι. Ούτε είμαστε όλοι ντενεκέδες. Είναι πάλι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ένα μεσαίο μέταλλο. Χαλκός, σίδηρος, οξυδωνόμαστε. Και αντέχουμε, αλλά και δεν αντέχουμε την οξύδωση. Όταν το κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως το οικογενειακό είναι τοξικό, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πρόβλημα. Δεν λέμε αν πρόκειται για έναν μοναδικό άνθρωπο. Αυτός ό,τι που να τον βάλεις θα γιάσει. Ό,τι και να του κάνεις δεν θα κάνει έγκλημα, θα σώσει τον κόσμο. Ό,τι και να συμβεί, αυτός θα κάνει πάντα θαύμα και όχι έγκλημα. Εμείς όμως, ο μέσος όρος, είμαστε άνθρωποι διαβλητοί. Και η φτώχεια, η ένδυα, μας δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά δεν αρκεί η φτώχεια. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και ενδαείς, κατάφεραν τη φτώχεια να την κάνουν το μεγαλύτερο εφαλτήριο, να ξεπεράσουν τη γενιά τους, να διαπρέψουν, να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Και όμως, αυτός ο παράγοντας είναι ο πρώτος. Δεν αρκεί. Ο δεύτερος παράγοντας είναι πάλι αφορά την οικογένεια. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έλλειψη ελέγχου των γονιών προς τα παιδιά. Θα σας ακουστεί πάρα πολύ συντηρητικό. Αλλά όποιος δεν έχει τον έλεγχο των παιδιών του, είναι καταδικασμένος να χάσει τα παιδιά του. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, το ίδιο το παιδί έχει ανάγκη από τη μητρική και την πατρική παρουσία. Θέλει να γνωρίζει ότι οι δικοί του το σκέφτονται και το αγαπούν. Ότι υπάρχει πάντα μία ομπρέλα που τον περιμένει στο σπίτι. Ότι υπάρχει πάντα μία ζεστή αγκαλιά που θα μπορέσει εκεί να ιάνει οποιαδήποτε πληγή. Το έχει το ίδιο το παιδί ανάγκη. Δεν είναι συντήρηση, είναι η απόλυτη επιστημονική αλήθεια. Η φτώχεια, η ακραία φτώχεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη ελέγχου των γονιών προς τα παιδιά, αρχίζει να κάνει την εξίσωσή μας ακόμα πιο σαφή και βέβαιη. Δεν αρκεί όμως πάλι ούτε αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι η παθολογία και κυρίως το εγκληματικό παρελθόν της οικογένειας, αν συμπέσει μαζί με τους δύο παραπάνω παράγοντες, τότε η εξίσωση γίνεται σχεδόν μαθηματική. Τότε το παιδί θα παραβατήσει. Άρα, αφού είναι τόσο μικρή η εξίσωση, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάψουμε να μιλάμε πλέον και να καταγράφουμε το πρόβλημα. Να το διαπιστώνουμε και να το ξορκίζουμε. Να το καταδικάζουμε και να το αφορίζουμε. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της βίας και της παραβατικότητας, σε όποιο επίπεδο, των νέων ή των μεγαλύτερων, στην οικογένεια ή στους δρόμους, την τρομοκρατία ή την πικρομεσαία εγκληματικότητα. Τι είναι?
να βρούμε τους λόγους για τους οποίους αυτό το άνθος του κακού ανθίζει και αν όχι να τους ξεριζώσουμε όλους, γιατί είναι αδύνατο και δύσκολο, να ξεριζώσουμε έναν. Δηλαδή να σπάσουμε την αιτιακή αλυσίδα που συνδέει τους κρίκους. Για να μπορέσει δηλαδή το έγκλημα να προκύψει, είναι μια σειρά αιτιωδών παραγόντων οι οποίοι ενώνονται ο ένας με τον άλλο. Αν σπάσουμε έναν από τους παράγοντες, σπάμε την αλυσίδα. Άρα μειώνεται κάθετα η εγκληματικότητα. Αν λοιπόν η βία και το έγκλημα, για παράδειγμα, η παραβατικότητα των νέων ως παράδειγμα, οφείλεται στην ακραία φτώχεια. Δεύτερον, στην έλλειψη ελέγχου των γονιών προς τα παιδιά. Τρίτον, στην παθολογία της οικογένειας. Ακούστε να δείτε τώρα πώς μπορούμε εύκολα να το αντιμετωπίσουμε. Τόσο εύκολα όσο θα το πω. Και αν τη φτώχεια δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει κεντρικά η πολιτεία. Πάντα ήμουνα της άποψης ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται ένα σπίτι και μια δουλειά. Δεν θα συμβιβαστώ ποτέ όταν ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει ένα σπίτι και μια δουλειά. Και όποιος νομίζει ότι είναι ουτοπικό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί υπάρχει το παράδειγμα του Καναδά που έχει εφαρμοστεί. Το λέω κάθε φορά. Γιατί λέγοντάς το, μπορεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο Τριντό πριν 30 χρόνια στον Καναδά, που ήταν μια αντιφατική δυτική κοινωνία, ένα έντονα με βαθιές καπιταλιστικές συγκρούσεις και διαφορές μεταξύ των μελών, με έντονες ανισότητες κράτος, έκανε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους Καναδούς πολίτες. Όταν κατέβηκε, για παράδειγμα, για πρώτη φορά ψηφίστηκε και βγήκε πρωθυπουργός, το προεκλογικό του πρόγραμμα είχε το κύριο σύνθημα: ένα σπίτι και μια δουλειά σε όλους. Πολλοί δεν τον πίστεψαν. Κι όμως σήμερα ο Καναδάς έχει 0 ανεργία και 100% ιδιοκατοίκηση. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει σχεδόν εγκληματικότητα. Και αν νομίζετε ότι δεν έχει σχεδόν εγκληματικότητα γιατί έχει πάρα πολύ αστυνομία, έχει τη μικρότερη αστυνομία του κόσμου. Τους λιγότερους αστυνομικούς ανά 1000 κατοίκους. Έχει κοινοτική αστυνόμευση και όχι ένοπλη και κατασταλτική. Δηλαδή περισσότερο θα δείτε τους αστυνομικούς με ποδήλατα, άοπλους, μερικές φορές χωρίς στολές. Δεν υπάρχει λόγος καταστολής. Δεν υπάρχει βία και έγκλημα. Γιατί να υπάρχει βία και έγκλημα εξάλλου? Δεν είναι οφθαλμιάς τον δίπλα σου. Αυτό είναι ένα κοινωνικό παράδειγμα. Αν όμως αυτό το πράγμα είναι αλωνών παπάδων Ευαγγέλιο, και δεν θα το συζητήσουμε, θα το λύσουμε σήμερα εδώ. Εμείς ο καθένας από εμάς όμως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας, στο σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να έρθει καμιά πολιτεία, ούτε κανένα κοινωνικό συμβόλαιο για να έχουμε τον έλεγχο των παιδιών μας. Μπορούμε από σήμερα κιόλας να αλλάξουμε και να φτιάξουμε ένα νέο οικογενειακό συμβόλαιο. Ο καθένας να είναι κοντά στα παιδιά του και στους δικούς του ανθρώπους. Αν δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο μας. Αρκεί να δούμε από ποιους αποτελείται. Είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά σας, τα παιδιά του καθενός από μας, είναι ένα κομμάτι του κόσμου του. Εμείς και μόνο εμείς μπορούμε να τα σώσουμε. Έχοντας τον έλεγχό τους, χωρίς να τους σκάσουμε, χωρίς να τους βάλουμε ένα λουρί, χωρίς να τους κάνουμε ασφυκτικά να μην μπορούν να κινηθούν από τη θέση τους, χωρίς να ελέγχουμε την κάθε κίνησή τους, αλλά το παιδί να αισθάνεται μια μεγάλη ομπρέλα αγκαλιάς και στήριξης δίπλα του. Είναι το μεγαλύτερο αλεξίσφαιρο κατά της βίας και της παραβατικότητας. Και βεβαίως να φτιάξουμε λίγο καλύτερες οικογενειακές σχέσεις. Όλοι έχουμε νεύρα. Σε κανέναν η ζωή δεν είναι τέλεια. Όλοι έχουμε ατυχίες. Όλοι έχουμε δυσκολίες. Θα πρέπει στις δυσκολίες, λένε ότι οι καλύτεροι καπετανέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάνε το καράβι με πάρα πολύ αέρα. Λένε υπάρχει ένας καπετάνιος που κάνει το
άσχετο βέβαια, συγγνώμη, να το χαλαρώσουμε λίγο, κάνει το δρομολόγιο Νάξος, Κουφονίσια, σε ένα καράβι που λέγεται Σκοπελίτης, είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν έχει αλλάξει καράβι, τον έχουν ζητήσει μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, είναι ένας από τους καλύτερους καπετάνιους, ο καλύτερος ίσως λένε καπετάνιος, ταξιδεύει με 9 μποφόρ, με μικρό σκάφος. Είναι ένας από τους καλύτερους καπετάνιους. Αλλά έχει ένα μυστικό. Όσο περισσότερο ο αέρας, τόσο πιο σταθερό το χέρι στο τιμόνι. Όσο μεγαλύτερη η θύελλα, τόσο πιο ήρεμα και σκυμμένα το κεφάλι. Όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα στο σπίτι, τόσο μεγαλύτερη υπομονή να μην φωνάξουμε στον δίπλα μας. Μην προσβάλλουμε τον άλλον. Μην ακούσει αυτό το πράγμα το παιδί μας. Προστατεύουμε τον κόσμο μας. Αν θέλουμε όμως να δούμε και το γενικότερο θέμα της εγκληματικότητας. Πολλοί λένε πώς να λύσουμε το θέμα. Δεν έχουμε αστυνομία. Δυστυχώς κάνουν λάθος. Η Ελλάδα έχει μια καλή αστυνομία. Αργεί να την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της πάντα. Έχει εξαίρετο προσωπικό. Έχω την τιμή να είμαι καθηγητής τους και γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και κάποιοι μεταξύ μας εδώ ή ακόμα και στρατηγοί. Οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι έχουν απίστευτη επιχειρησιακή δυνότητα. Σας το υπογράφω. Έχουμε ένα κακό βέβαια. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η εγκληματικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φράχτες. Μόνο με όπλα, μόνο με αστυνομία και μόνο με τύχη. Χρειάζεται και κοινωνική πρόληψη. Η κοινωνική πρόληψη είναι αυτό που σας προανέφερα. Να βρούμε τους παράγοντες που τη γεννούν και να τους ξεριζώσουμε. Αν γεννά βία και έγκλημα η ανεργία, πρέπει να βρούμε στον κόσμο δουλειές. Καλά, θα φανεί πάρα πολύ το ουτοπικό αυτό, ε. Αλλά πώς θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν γεννά η φτώχεια, πρέπει να φτιάξουμε ένα δίχτυ κατά της ακραίας φτώχειας. Αν το γεννά η ανισότητα, πρέπει να φτιάξουμε ένα δίχτυ κατά των μεγάλων ανισοτήτων. Αν το γεννά η έλλειψη αξιοκρατίας, δηλαδή ένα παιδί για παράδειγμα είναι εξαίρετο, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να βρει δουλειά, βρίσκει μόνο στο εξωτερικό. Πρέπει να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που στοιχίζουν και κάποια πράγματα που είναι εντελώς ανέξοδα. Ας αρχίσουμε από τα ανέξοδα. Είναι και αυτά κρίκη της αλυσίδας. Αν τους σπάσουμε, κάνουμε ένα αποτελεσματικότατο βήμα για την αντιμετώπιση της βίας και του εγκλήματος στον τομέα της κοινωνικής πρόληψης. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Ελλάδα αυτό τον τομέα τον έχει σχετικά παραγνωρισμένο, υποτροφικό. Δύο είναι τα φάρμακα. Πρόληψη και καταστολή. Μόνο με το ένα φάρμακο δεν λύνεται. Χρειάζεται μια καλή συνταγολογία. Ένας καλός συνδυασμός. Ποια πρόληψη και ποια καταστολή. Εκεί θα δούμε λοιπόν ότι θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Τα κονδύλια του εθνικού προϋπολογισμού θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της απειλής και ταυτοχρόνως θα πιάνουν τόπο, θα το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως, το έγκλημα δεν είναι κάτι που αν το εφαρμόσεις μια πολιτική σήμερα θα το δεις να μειώνεται την επόμενη μέρα. Δυστυχώς θα αρχίσει να μειώνεται από τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι κάτι που φαίνεται άμεσα. Είναι κάτι που φαίνεται μακροπρόθεσμα. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ταυτοχρόνως πρέπει να δούμε και τον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος τομέας θα πρέπει αποτελεσματικά να έχουμε νόμους και θα πει κάποιος γιατί δεν έχουμε νόμους. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται. Ο νόμος για το κάπνισμα, για παράδειγμα, είναι νόμος του κράτους, αλλά δεν εφαρμόζεται πουθενά. Υπάρχουν χιλιάδες νόμοι, πάρα πολύ καλοί νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται. Σας φέρω για το νόμο, για παράδειγμα, 3.500 του 2006, που είναι το καλύτερο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Εξαίρετο νομοθέτημα. Όποιος το διαβάσει και είναι νομικός θα πει ότι πράγματι πρόκειται για ένα άρτιο που δίνει αποτελέσματα νομοθέτημα. Δεν έχει εφαρμοστεί ούτε μια μέρα. Γιατί για να εφαρμοστεί χρειάζεται πρόσληψη 800 καινούριων νέων εισαγγελέων. Δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες.
χρειάζονται κοινωνικοί λειτουργοί. Χρειάζονται ειδικοί διαμεσολαβητές. Η Ελλάδα δεν τα διαθέτει. Αν δεν το διαθέτεις, δεν μπορείς να φτιάχνεις νόμους. Ουσιαστικά έχουμε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, παράδοξο. Έχουμε ένα ποινικό δίκαιο, σας ανέφερα πριν ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα, άλλη πληθυσμιακή σύνθεση, άλλα κοινωνικά και δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, άλλοι δείκτες σε όλα, έχει όμως τον ίδιο ποινικό κώδικα από το 1984. Δηλαδή έχει ένα νόμο ο οποίος ουσιαστικά είναι πριν 40 χρόνια, 30-40 χρόνια, και αυτό το ποινικό νομοθέτημα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε απειλές οι οποίες μας απειλούν σήμερα. Δεν τις γνωρίζει. Είναι μια άλλη εποχή. Χρειαζόμαστε και εξυγχρονισμό των νόμων, αλλά και τήρηση των νόμων. Δεν χρειαζόμαστε αυστηροποίηση των ποινών. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα σύλληψης. Δεν χρειαζόμαστε εξοντωτικές ποινές, ούτε τιμωρίες απίστευτες. Χρειαζόμαστε όμως βεβαιότητα καταδίκης. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι τεράστιο. Μέσα σε μισή ώρα ή λίγο παραπάνω, που είχα το χρόνο να το αναπτύξω, έχω την αίσθηση ότι άφησα πολλά κομμάτια ακάλυπτα. Βεβαίως, αυτός ο λόγος της σημερινής μας παρουσίας ήταν η ευαισθητοποίηση πάνω στα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Θέλω ειλικρινά, και αυτό δεν είναι καθόλου προσχηματικό, να σφίξω το χέρι της καθεμιάς και του καθένα που είναι σήμερα σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα. Και να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με τιμάτε με τη φιλία σας και την εμπιστοσύνη σας. Θέλω να ανατρέξω, κύριε Αθανασόπουλε, αν μου επιτρέπετε, στην πρώτη ομιλία που έκανα πριν 10 χρόνια. Και θα το πω, εντάξει, δεν τρέπομαι γι' αυτό, ότι είμαστε σχεδόν μεταξύ μας. Και σήμερα ο κόσμος, πραγματικά οι φίλοι μου, δεν μπορεί αυτή η μεγάλη αίθουσα να τους φιλοξενήσει και να μπορέσουν να καθίσουν όλοι. Θέλω να απολογηθώ σε όσους και να τους ευχαριστήσω θερμά. Σε όσους κάθισαν όλη αυτή την ώρα όρθιοι και με παρακολουθούν. Και θέλω να σας υποσχεθώ ότι αυτά που λέω, όταν μου δοθεί η ευκαιρία, να ξέρετε ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να τα κάνω και πράξη. Και θέλω να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αν δοθεί αυτή η ευκαιρία, θα είναι επαγαθό της ελληνικής κοινωνίας και των αρχαιών πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά.